εδώ για το UEFA Europa League μετά την ήττα από τη Βίτη. Εντάξει, κάναμε ένα κακό μάτς. Δεχθήκαμε δύο γκολ από δύο φάσεις. Το περιμέναμε. Τα αφήνουμε πίσω, δεν έχουμε ώρα να απογοητευτούμε. Έχουμε ντέρμπι τη Δευτέρα. Πρέπει να κερδίσουμε. Και πρέπει να κερδίσουμε και στο Europa League εκεί μέσα για να το διορθώσουμε και να περάσουμε εμείς. Κρίνεται την πρόκληση πλέον στην Ουγγαρία, η δεύτερη θέση. Σίγουρα πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε για να, όπως είπε και πριν, για να περάσουμε και αυτό πιστεύω θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ήττος, αντιμετωπίζεται την Δευτέρα. Ένα δύσκολο παιχνίδι, παρότι ο Γιώργος Δόνης έχει δημιουργήσει μια νεανική ομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ που δεν έχει χάσει. 7 στα 7 ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει και μια ισοπαλία. Έχουμε από αύριο να αναλύσουμε τον Παναθηναϊκό. Έχουμε 3 μέρες μπροστά μας να προετοιμαστούμε για το μάτς. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι, πάρα πολύ καλύτεροι από ό,τι σήμερα, γιατί από εμάς εξαρτάται και γίνονται τέρμπι. Εφησυχάζεστε, γιατί ο Παναθηναϊκός όλοι λένε ότι έχει νεανική ομάδα και. Τι να εφησυχαστούμε, όχι, είδατε σήμερα τι έγινε που δεν ήμασταν καλοί και χάσαμε. Μάθαμε για εμάς αυτό και πρέπει να κατεβάσουμε τα κεφάλια, να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά για να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε σήμερα. Έχεις την αίσθηση πως το μυαλό σας ήταν στη Δευτέρα από σήμερα? Όχι, δεν πιστεύω ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπως είπα και πριν, ήταν κακό μάτς, όλοι έχουν κακά μάτς. Σε εισαγωγικά έγινε σε σημείο που μπορεί να διορθωθεί, δεν κάνεις πίσω βήματα. Όπως είπαμε, κερδίζεις μέσα στην Ουγγαρία, έχεις πάλι το πάνω χέρι στον όμιλο. Και ίσως έγινε καλό που έγινε τώρα για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι τη Δευτέρα για να κερδίσουμε. Δημήτρη, ο Άγγελος Αναστασιάδης θα είναι ο νέος προπονητής Εθνικής. Το δικό σου σχόλιο, επειδή το ξέρεις, τον έζησες, τι έχει να πει? Δεν τον έζησα πολύ. Μια εβδομάδα μόνο πρόλαβα να είμαι μαζί του στην προετοιμασία. Θα δούμε. Είναι έμπειρος προπονητής, Έλληνας. Θα δούμε τη φιλοσοφία του. Ελπίζω πάμε πολύ καλά.